Ανατολίτικες ιστορίες του Φιλίντα Μένη. Διαβάζει η Νάγια Νομικού. Ο Ζητιάνος. Πάνω στο γεφύρι του χυμάρου που περνούσε μέσα από το χωριό, πηγαίνω ερχόταν ένας φτωχός και ζήτευε από τους διαβάτες χρόνια τώρα. Ένας πλούσιος, περνώντας από εκεί, αφού ελέησε κατά τα συνηθισμένα το φτωχό με ένα-δυο δεκάρες, τον πόνεσε και σκέφτηκε να του δώσει μια σακούλα γεμάτη φλωριά για να μην ζητιανεύει πια ο δύστιχος. Μα δεν ήθελε και να ξέρει πως αυτός ήταν ο ευεργέτης του για να μην τον ντρέπεται. Έβγαλε λοιπόν τη σακούλα του και την άφησε στη μέση του γεφυριού. Τραβήχτηκε σε μια άκρη και παραμόνευε να δει τι θα κάνει ο ζητιάνος που ερχόντανε κιόλας κατά πόδι του. Εκείνος όμως τότε έτυχε και είπε με το νου του: «Τόσα χρόνια τώρα περπατώ πάνω σε αυτό το γεφύρι και ποτέ δεν δοκίμασα να το περάσω με κλειστά μάτια. Ας δοκιμάσω λοιπόν τώρα». Και πραγματικώς έκλεισε τα μάτια του και περπατούσε. Έτσι πέρασε πάνω από τη σακούλα, την πάτησε και την προσπέρασε προχωρώντας αξέγνιαστα προς το τέλος του δρόμου του. Τότες ο πλούσιος, βλέποντας όλα τα αυτά, ξαναπήρε τη σακούλα του, την έκρυψε πάλι στον κόρφο του και είπε με το νου του: «Εσένα καλέ μου, η μοίρα σου σου έγραψε να είσαι ζητιάνος. Και ποιος είμαι εγώ που θέλω να πάω ενάντια στις βουλές του πεπρωμένου?» Και τράβηξε ήσυχα το δρόμο του.